Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Ένα βήμα πριν από μια νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία βρίσκονται κυρίες και κύριοι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις που βάζουν στο στόχαστρό τους ξανά τους Κούρδους μαχητές στα συριακά εδάφη κατά μήκος των τουρκικών συνόρων. Η νέα εισβολή μάλιστα φαίνεται ότι έχει τις ευλογίες του Λευκού Οίκου που ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους Αμερικανούς στρατιώτες από τις περιοχές όπου θα επιτεθούν οι τουρκικές δυνάμεις. Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν ξανά στη Συρία. 4 μηχανοκίνητες ταξιαρχίες, μια ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων, συνολικά 10.000 Τούρκοι στρατιώτες στα σύνορα με τη Συρία, περιμένουν το πράσινο φως από τα γεράκια του τουρκικού Πενταγώνου για τη νέα στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας στα συριακά εδάφη με την ονομασία Πηγή της Ειρήνης. Ο Ταγί Περντογάν δεν άφησε περιθώρια για παρεμηνίες. Hep söylediğimiz söz bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik. Οι τελευταίες προετοιμασίες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων για την τρίτη κατά σειρά εισβολή στη Συρία φαίνεται ότι επιταχύνονται μετά και την ανοχή από την Ουάσιγκτον στα πολεμικά σχέδια του Ερντογάν εναντίον των Κούρδων της Βόρειας Συρίας. Με μια ανακοίνωση, ο Λευκός Οίκος ουσιαστικά αφήνει το πεδίο ελεύθερο στον Τούρκο Πρόεδρο να επιτεθεί στις κουρδικές δυνάμεις στις περιοχές ανατολικά του Εφράτη. Μάλιστα, η Αμερικανική ηγεσία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ανακοινώνοντας ότι αποσύρει τους Αμερικανούς στρατιώτες που περιπολούν κατά μήκος των βορείων συνόρων της Συρίας. Η Τουρκία θα προχωρήσει σύντομα στη σχεδιασμένη επιχείρησή της στη Βόρεια Συρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν θα υποστηρίξουν ούτε θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση και οι Αμερικανικές δυνάμεις έχοντας νικήσει το Χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους. Δεν θα βρίσκονται πλέον στην άμεση περιοχή. Στόχος του Ερντογάν είναι να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία που θα ελέγχουν οι τουρκικές δυνάμεις. Σχέδιο για το οποίο η Άγκυρα είχε λάβει διαβεβαιώσεις από το Λευκό Οίκο πως θα συμπράξει για την περάτωσή του, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Hemavadan bu harekatı yürüteceğiz. Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de tüm güçleriyle bizim yanımızda yer alacağından şüphemiz yoktur. Πριν από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν. Οι δύο ηγέτες φαίνεται πως αποφάσισαν ότι η Τουρκία θα παραλάβει όλους τους ξένους τζιχαντιστές που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιχειρήσεων στη Συρία εναντίον του αυτοαποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους και σήμερα κρατούνται από τις κουρδικές δυνάμεις. Προδομένοι για μία ακόμη φορά, δηλώνουν οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, καθώς βλέπουν την Ουάσιγκτον να δίνει τις ευλογίες της στη νέα τουρκική εισβολή. Ο Τούρκος Πρόεδρος ισχυρίζεται παράλληλα πως με τη ζώνη ασφαλείας που επιδιώκει να δημιουργήσει θα μπορέσουν να επαναπατριστούν περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες από τη Συρία. Και μετά το πράσινο φως του Λευκού Οίκου, πάμε να δούμε τι λέει η Τουρκία. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε σήμερα, Μαρία, πριν από λίγο, ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να καθαρίσει τα σύνορα με τη Συρία. Λίνα, οι αντιδράσεις στην Τουρκία εδώ είναι ακόμη συγκρατημένες λίγο θα λέγαμε, ωστόσο υπάρχουν δηλώσεις όπως ανέφερες και εσύ και από τον Τούρκο Πρόεδρο και από τον Υπουργό Εξωτερικών που επιβεβαιώνουν ουσιαστικά ότι υπάρχει κάποια κίνηση στα σύνορα με τη Συρία και ότι υπάρχει αποχώρηση μάλιστα των Αμερικανικών στρατευμάτων. Το είπε ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος πριν από λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σερβία, ότι κατά μήκος των συνόρων τα Αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούν και μάλιστα είπε ότι η αποχώρηση αυτή ξεκίνησε μετά τη χτεσινοβραδινή συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, πριν από όλα επίκειται να σημειώσουμε, Λίνα, το ταξίδι που έχει να κάνει ο Τούρκος Πρόεδρος στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί φαίνεται θα συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα αυτή στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας, αν γίνει. Σύμφωνα με τον Ταγί Περντογάν, το ταξίδι αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον, για να δει τον Ντόναλντ Τραμπ, θα γίνει το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου. Και εμείς πάμε να δούμε τι είπε ο Ταγί Περντογάν πριν αναχωρήσει για τη Σερβία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette.
Büyük ihtimalle yani önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve Washington'da bu ziyaret olacak ve bu ziyarette ikili olarak heyetler arası bu görüşmeyi yapmak suretiyle tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini, Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό και ανησυχία στην Αθήνα προκαλεί η πιθανή επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία, η οποία αναμένεται να αυξήσει τις μεταναστευτικές ροές. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Κουμουτσάκος δεν έκρυψε το φόβο του για επανάληψη του φαινομένου της προσφυγικής κρίσης του 2015. Φόβους για τη δημιουργία νέων μεταναστευτικών κυμάτων ανάλογων με αυτά του 2015 που θα οξύνουν ακόμη περαιτέρω το πρόβλημα στη χώρα μας, προκαλεί η επικείμενη επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Για τον κίνδυνο επανάληψης εκείνης της προσφυγικής κρίσης έκανε λόγο στη συνέντευξή του και ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Χόστ Ζεχόφερ, που τόνισε την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δείχνουν ότι δεν είναι καθόλου αδύνατον να έχουμε μία νέα έξαρση με χαρακτηριστικά της κρίσης του 2015. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία είμαστε αντιμέτωποι. Υπήρξε μία περίοδος αδράνειας παρά τις πολλές συσκέψεις από τη μεριά της κυβέρνησης. Το προσφυγικό είναι κατά την άποψή μου το μείζον ζήτημα αιχμής το οποίο οφείλει να διαχειριστεί σήμερα η ελληνική πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή στα νησιά. Τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου συνεχίζουν να προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε ένα στόχο για το 2020, αντί για 1.500 ή 1.800 οι οποίοι επιστρέφηκαν τα προηγούμενα 5 χρόνια επί ΣΥΡΙΖΑ, μόνο το 2020 να επιστρέφουν τουλάχιστον 10.000. Αυτό το σε ένα χρόνο θα διώξουμε 10.000 και σε δύο χρόνια 20.000 θα επαναπροωθήσουμε. Θα αποδειχθεί ανέφικτο. Κοινωνίες θα φωνάζουν. Πρέπει να καταλάβουν όμως ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρότατα προβλήματα όλοι μαζί. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το νέο πλαίσιο για την χορήγηση ασύλου. Πάντως, εκατοντάδες μετανάστες έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των νησιών του Αιγαίου. Ανάμεσά τους οικογένειες με μικρά παιδιά που θα μεταφερθούν σε κέντρα φιλοξενίας στο εσωτερικό της χώρας. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το Open για την ασίδωτη δράση των διακινητών. Γυναίκες με μωρά στην αγκαλιά. Παιδιά ταλαιπωρημένα που κουβαλούν τα λιγοστά τους υπάρχοντα για τον επόμενο προορισμό. Μάτια απορριμμένα, αλλά με την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Αυτές ήταν οι εικόνες από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου συνεχίζουν να φτάνουν πρόσφυγες και μετανάστες. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, 453 πρόσφυγες και μετανάστες αποβιβάστηκαν από τον ίσο Σάμος με προορισμό το Βαγιοχώρι στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για μια δομή χωρητικότητας περίπου 800 ατόμων, όπου θα μεταφερθούν οι πρόσφυγες που έφτασαν από τη Λέσβο και έχουν αιτηθεί άσυλο. Περιμένουν η αίτησή τους να εξεταστεί, το ποιος πηγαίνει πού και για πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει στην εκάστοτε δομή. Είναι μια κοινή απόφαση και από εμάς και από το Υπουργείο. Μιλώντας στην κάμερα του Open, άνθρωποι που έζησαν για μήνες την κατάσταση στη Μόρια κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Living in Moria, it was so much terrible. Moria is not that place to for humanity. It's so bad things for the people live in Moria. Lots of people live in tents, and it's very hard to live in Moria. And now I'm happy. Moria, no school. People. Το τελευταίο 24ωρο έχουν φτάσει στον Πειραιά περίπου 670 πρόσφυγες στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Την ίδια ώρα που αυτές οι εικόνες με τις ξεριζωμένες οικογένειες να κάνουν μία ακόμη στάση στο μακρύ τους ταξίδι βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ανθρώπινες ψυχές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε αποκλειστικά η εκπομπή Ώρα Ελλάδος 7 δείχνει τον τρόπο που διαφημίζουν οι δουλέμποροι το ταξίδι στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σύμη. Όσοι επιβαίνουν στη βάρκα που είναι ασφυκτικά γεμάτη, χαμογελούν και οι επιτίδιοι κάνουν χρυσές δουλειές, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία ανθρώπων που αναζητούν μια καλύτερη τύχη. Μάλιστα, εγγυώνται ένα ασφαλές ταξίδι για οικογένειες την ίδια ώρα που παιδιά έχουν βρει φρικτό θάνατο στα νερά του Αιγαίου.
Το σχέδιο αποσυμφόρησης θα συνεχιστεί, ενώ ο στόχος που είχε τεθεί ήταν από τον Ιούνιο μέχρι τον Νοέμβριο να έχουν δημιουργηθεί 5.000 θέσεις σε κέντρα φιλοξενίας. Τη νύχτα παρανάλωμα του πυρός έγιναν 5 εγκαταλελειμμένα βαγόνια τρένου στην περιοχή της Διαλογής στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία, ωστόσο τα βαγόνια χρησιμοποιούνται ως καταλύματα από μετανάστες. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Μανή, καθώς η φωτιά προκάλεσε, Παναγιώτη, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν καθυστερήσεις σε αρκετά δρομολόγια. Η φωτιά, Λίνα, ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε ένα από τα εγκαταλελειμμένα βαγόνια στην περιοχή της Διαλογής στη Θεσσαλονίκη. Επεκτάθηκε γρήγορα παρά τις προσπάθειες των 20 πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο με 8 οχήματα. 5 βαγόνια έγιναν παρανάλωμα του πυρός από άγνωστη σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία αιτία. Ωστόσο, είναι γνωστό πως ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που η θερμοκρασία έχει πέσει, τα βαγόνια αυτά χρησιμοποιούνται για καταλύματα από μετανάστες που βρίσκουν καταφύγιο εκεί τη νύχτα και συνήθως ανάβουν και φωτιές για να ζεσταθούν. Από τη φωτιά προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των σιδηροδρομικών γραμμών, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις στα πρωινά δρομολόγια, σε αυτό του προαστιακού προς τη Λάρισα και σε αυτό που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας. Να πούμε ότι λίγο πριν από τις 9 τα προβλήματα αποκαταστάθηκαν και η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά στη σιδηροδρομικό δίκτυο. Λίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Την Κύπρο επισκέπτεται σήμερα εκτάκτος ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κυρίες και κύριοι, στον απόϊχο της επίσκεψης Πομπέο στην Αθήνα και των αυστηρών προειδοποιήσεων που απίθυνε στην Άγκυρα για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Πάμε σε απευθεία σύνδεση με τον συνάδελφο Θανάση Αθανασίου από το Μέγκα Κύπρου που θα μας ενημερώσει. Θανάση. Καλή σας μέρα από τη Λευκωσία. Λοιπόν, ακριβώς πρόκειται για επαφές που εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο του συντονισμού Αθηνών και Λευκωσίας. Στον απόϊχο βεβαίως της συνάντησης των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Αθήνα, αλλά και εν ώψη της πολύ σημαντικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου βεβαίως θα συζητηθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, και αναμένουμε να δούμε εάν θα ανακοινωθούν ή εάν θα αποφασιστούν οποιαδήποτε μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν προς την κατάσταση της εκτόνωσης της κρίσης, μέτρα εναντίον της τουρκικής προκλητικότητας. Τώρα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι άλλο ένα σημαντικό μάλλον στοιχείο, το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας έρχεται στην Κύπρο μετά από τις επαφές που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του, να ενημερώσει την κυπριακή ηγεσία για το πλαίσιο των συζητήσεων που έγιναν εκεί στην Αθήνα. Είναι βεβαίως η καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων από την αμερικανική πλευρά, αλλά άλλο ένα θέμα το οποίο έθιξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών όταν είπε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες η χώρα του για να εξασφαλίσει ότι οι κινήσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ θα είναι νόμιμες βάσει διεθνούς δικαίου. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι εάν μεταφέρει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών οτιδήποτε στον Κύπριο ομόλογο του αλλά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις καταδίκες των τουρκικών ενεργειών, πέραν της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι και η Ρωσική Ομοσπονδία και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ευχαριστώ πολύ. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, η Άγκυρα, παρά τις προειδοποιήσεις όπως ακούσατε, προαναγγέλει ότι ξεκινά η γεώτρηση του Γιαβού στο οικόπεδο 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Πάμε και πάλι στην Μαρία Ζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη για να δούμε όλα τα νεότερα και αν πράγματι έχει ξεκινήσει η γεώτρηση, Μαρία. Πιάνει δουλειά όπως τουλάχιστον διατείνεται ο ίδιος ο Τούρκος ο Υπουργός Ενέργειας, Λίνα. Το Γιαβούς λοιπόν, σύμφωνα με τον Φατίχ Ντονμές, έφτασε στην τοποθεσία Μόρφου 1, που είναι νότιο-δυτικά της Κύπρου, και διαμήνυσε ότι δεν θα δώσουν πέρασμα στην ενεργειακή πειρατεία στη Μεσόγειο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έφτασε λοιπόν το Σάββατο, άρχισε τις εργασίες εγκατάστασής του το δεύτερο αυτό γεωτρύπανο της Τουρκίας και σήμερα ή αύριο θα ξεκινήσει τη γεώτρησή του. Συμπλήρωσε πάντως ότι κανένας δεν μπορεί να επικρίνει την Τουρκία για αυτή την κίνηση που κάνει τώρα με το Γιαβούς, γιατί ακολουθεί το διεθνές δίκαιο. Καμία δύναμη, είπε, δεν μπορεί να εμποδίσει τις εργασίες και τις έρευνές μας. Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Εμείς πάμε τώρα στη Μόσχα να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Αυγερινό, καθώς το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, Θανάση, εξέφρασε πριν από λίγο την ανησυχία του για την κλιμάκωση της έντασης στην Κυπριακή ΑΟΣ.
Καλό μεσημέρι, Ελίνα. Εν μέσω γενικότερης σιωπής της Μόσχας για πολλά από όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τουλάχιστον την ανησυχία του για την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης γύρω από τα θαλάσσια οικόπεδα της Κυπριακής ΑΟΣ. Το Ρωσικό Υπουργείο, λοιπόν, κρατώντας κάποιες ισορροπίες μεταξύ της θερμής σχέσης που έχει πλέον με την Τουρκία, αλλά και της ιστορικής σχέσης με την Κύπρο, καλεί σε αυτοσυγκράτηση από βήματα που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση και κλιμάκωση του δυναμικού κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αυστηρή τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, στην επιδίωξη να επιλεθούν αμφιλεγόμενα ζητήματα αποκλειστικά με ειρηνικό τρόπο. Τέλος, η ρωσική διπλωματία δηλώνει ότι υποστηρίζει την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό και ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύεται ότι θα παράσχει κάθε απαραίτητη συνδρομή. Νομίζω πως το πιο θετικό απ' όλα είναι ότι γίνεται σαφής αναφορά σε Κυπριακή ΑΟΣ. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση Αυγερινέ. Τώρα το Κυπριακό, κυρίες και κύριοι, και η προκλητικότητα της Τουρκίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της τριμερού συνάντησης Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του σε Αιγυπτιακή εφημερίδα εν ώψη της άφηξής του, αναφέρεται εκτενώς στα προβλήματα που προκαλεί η Τουρκία. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Αίγυπτο και τον Σπύρο Μουρελάτο, που θα μας πει περισσότερα. Σπύρο. Καλώς σας μεσημέρι από το Κάιρο. Είναι σαφές πως η νέα φάση έξαρσης της τουρκικής προκλητικότητας καθιστά πολύ σημαντική την αυριανή τριμερή σύνοδο κορυφής ανάμεσα σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Κύπρο. Εκεί στις κοινές τους δηλώσεις οι τρεις ηγέτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Αλσίση και ο κύριος Αναστασιάδης, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν την πλήρη αντίθεσή τους στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, που όπως θα πούν απειλούν και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η Αιγυπτιακή κυβέρνηση, Λίνα, κυρίες και κύριοι, υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο με μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Ενώ διαβάζοντας κανείς και τα δημοσιεύματα του Αιγυπτιακού τύπου τις τελευταίες ημέρες, θα δει πως υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός για το ρόλο της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αρχικώς ήταν προγραμματισμένο να φτάσει σήμερα στο Κάιρο, κρίθηκε προτιμότερο και λόγω των εξελίξεων αυτών να παραμείνει σήμερα στην Αθήνα, παρεχώρησε συνέντευξη στην Αιγυπτιακή εφημερίδα Αλαχράμ. Μεταξύ άλλων, για την τουρκική προκλητικότητα, τονίζει πως η Τουρκία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο, συνδέοντας αυτές τις προκλητικές ενέργειες με μια ακραία και αντιπαραγωγική ρητορική. Οι πρόσφατες κινήσεις της Τουρκίας στο οικόπεδο 7 της ΑΟΣ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούν την τελευταία και πιο προκλητική τουρκική κίνηση. Πρέπει να σου πω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναφερόμενος στο ζήτημα του προσφυγικού και την διεθνοποίηση αυτού, τονίζει στη συγκεκριμένη εφημερίδα, ζητάμε από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερη ελεγγύη και συνεργασία στο πλαίσιο της συνολικής προσέγγισης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να δίνει τη δέουσα σοβαρότητα στην αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στον ξεριζωμό. Επιτάπητο στην αυριανή τριμερή τεθεί και η αναβάθμιση της ενεργειακής συνεργασίας των τριών χωρών, καθώς και οριοθέτηση της ΑΟΣ, ενώ θα υπογραφεί και τριμερές εκτελεστικό επενδυτικό πρόγραμμα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξη τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καθώς, Γιώργο, ξεκίνησε πριν από λίγο ο κύκλος των τηλεφωνημάτων από το Μαξίμου στους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα της ψήφου των αποδήμων και την συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, έτσι. Και όλες αυτές οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, όπως πρώτο αποκάλυψε το Open. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού έχουν γίνει ήδη συνεννοήσεις προκειμένου ο κύκλος αυτός των επαφών να ανοίξει με τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί της Παρασκευής. Θα ακολουθήσουν τα ραντεβού και τα τετατέτ με τη Φόφη Γεννηματά αλλά και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος γύρος των τηλεφωνικών επικοινωνιών του Πρωθυπουργικού Γραφείου με τα γραφεία των άλλων πολιτικών αρχηγών, δηλαδή με το γραφείο του Κυριάκου Βελόπουλου αλλά και του Γιάννη Βαρουφάκη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναντήσεις που στο επίκεντρό τους, όπως προανέφερες και εσύ, βρίσκεται η καθιέρωση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Λίνα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Οικονομία για τη συνέχεια και σημαντικά, κυρίες και κύριοι, υψηλότερη ανάπτυξη και όλα τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Ο Σπύρος Δημητρέλης είναι εδώ μαζί μου. Πλεόνασμα 3,5% Σπύρο για το 2020.
Το πλεώνασμα τελικά, είδαμε τα ψηλά γράμματα, είναι στο 3,35%. Έχουμε λύνει ένα δημοσιονομικό κενό, είναι η σημαντικότερη είδηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Έχουμε ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 302 εκατομμυρίων, το οποίο θα πρέπει να κλείσει σε συνεννόηση με τους θεσμούς μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα στείλουμε τον προϋπολογισμό στις Βρυξέλλες. Να δούμε πώς θα κλείσει το... Πώς το περιμέναμε. Το περίμενα να έχει στο 3,5. Τελικά παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό 302 εκατομμυρίων. Να δούμε τώρα τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού, όπως είπες και εσύ. Σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης. Το 2019 θα διαμορφωθεί φέτος το 2% η ανάπτυξη. Πηγαίνει στο 2,8% το 2020. Σημαντικός μοχλός για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, είναι οι επενδύσεις, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 13,4% το 2020. Σημαντική όθηση και από την ιδιωτική κατανάλωση, από τη βελτίωση των εισοδημάτων, κατά 1,8%. Όλα αυτά θα έχουν επίπτωση στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται περαιτέρω. Φέτος στο 17,4% η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 15,6%. Τώρα, όσον αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις που περιλαμβάνονται, είναι η μείωση των εισφορών για μισθωτούς από 1η Ιουλίου 2020, η αναστολή του φόρου υπεραξίας και του ΦΠΑ για μία τριετία στα ακίνητα, έκπτωση 40% για την αναβάθμιση ακινήτων, μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, μείωση του φόρου των μερισμάτων από το 10% στο 5%, νέες αντικειμενικές αξίες και επέκτασή τους, περισσότερες ηλεκτρονικές πληρωμές για να πάρουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι το αφορολόγιο. Μάλιστα. Δύο λόγια για τις 120 δόσεις. Κλείνουν απόψε τα μεσάνυχτα η εφαρμογή, τελειώνει η προθεσμία. Έχουν ενταχθεί περίπου 700.000 οφειλέτες στις εφορίες και το ποσό που έχει ρυθμιστεί ανέρχεται στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Να σας ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Στο Υπουργείο Εργασίας τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουν τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκριναν αντισυνταγματικές σημαντικές ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Ο Θόδωρος Βιενής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για την τύχη των αναδρομικών που, Θόδωρε, περιμένουν εκατομμύρια συνταξιούχοι. Ακριβώς, Λίνα, ένα νέο τοπίο διαμορφώνεται για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, τα αναδρομικά που διεκδικούνται από εκατοντάδες χιλιάδες απόμακρους εργασίας, αλλά και τις εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών. Στο σκέλος των αναδρομικών, για το οποίο αγωνιούν οι απόμαχοι της εργασίας, η απόψη των νομικών, να σου πω, διήστανται, είναι λίγο ομιχλώδες το τοπίο. Υπάρχουν κάποια σενάρια. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι τα αναδρομικά τα οποία διεκδικούν οι συνταξιούχοι και για τα οποία έχουν αξιώσεις είναι για την περίοδο από την απόφαση, την πρώτη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2015 μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, εκεί που να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ένα νομικό κενό, ένα κενό νόμου, και φυσικά υπάρχει ένα δεύτερο σενάριο, το οποίο αναφέρει ότι οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά για το διάστημα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι το 2015, μέχρι την εφαρμογή του επανυπολογισμού τον Δεκέμβριο του 2018. Καθώς μέχρι τότε, να σου πω, Λίνα, συνέχισαν να επιβάλλονται οι αντισυνταγματικές κρατήσεις. Το τελευταίο σενάριο, το οποίο είναι και το πιο απεσιόδοξο και το, για το οποίο υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, είναι ότι πλέον η πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ έβαλε οριστικά μπλόκο σε όλα τα αναδρομικά. Να σου πω ότι η πλειονότητα των επιστημών, των νομικών, θεωρεί ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι η απόφαση του ΣΤΕ να λάγουν συνταξιούχοι αναδρομικά από την απόφαση του ΣΤΕ το 2015 μέχρι το νόμο Κατρούγκαλου το 2016, και το κόστος για αυτό το σενάριο αγγίζει τα 4 δις ευρώ και σημαίνει ουσιαστικά ότι οι απόμαχοι της εργασίας θα λάβουν από 660 ευρώ έως 7.000 ευρώ. Περίπου. Τώρα για τις εισφορές που επίσης κρίθηκαν αντισυνταγματικές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς θεώρησε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές που καταβάλουν οι μισθωτοί. Εκεί έχουμε ακόμα ένα σενάριο το οποίο περιλαμβάνει ελάφρυνση των εισφορών και ουσιαστικά λέει για τρεις βαθμίδες εισφορών από 180 ευρώ έως 260 ευρώ το μήνα. Εκεί θα έχουμε και μια κλιμάκωση πιθανώς των ποσών ανάλογα με τα είτε ασφάλιση που έχει ο κάθε επαγγελματίας. Ενώ στην αντρίτα του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται και η πλήρες αποσύνδεση των εισφορών από το εισόδημα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρε. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Περνάμε στην κακοκαιρία, κυρίες και κύριοι, που έρχεται τις επόμενες ώρες με ισχυρές καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες
και Ανατολικό Αιγαίο. Μαζί μου εδώ στο στούντιο ο μετεωρολόγος μας, ο Κλέαρχος ο Μαρουσάκης. Τα φαινόμενα θα πλήξουν και την Αττική τις επόμενες ώρες. Ακριβώς, Λίντα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν το κύμα κακοκαιρίας που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για την Ηπειρωτική Ελλάδα. Θα δούμε τώρα και στην πρώτη μας κάρτα πώς έχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα έψη βροχής που περιμένουμε να πέσουν. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά θα επηρεαστεί η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Οι σποράδες και προς το βράδυ θα επηρεαστεί και το Ανατολικό Αιγαίο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Να δούμε λοιπόν για τα χαρακτηριστικά. Βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χαλαζοπτώσεις. Θα πέσει πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Να δούμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα πώς θα έχει εξέλιξη από αύριο και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι σιγά σιγά τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και μετά το κύμα κακοκαιρίας πλέον θα υποχωρήσει. Ας δούμε λίγο για την περιοχή της Αττικής στις επόμενες ώρες που εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Βλέπετε χαρακτηριστικά θα μπει νοτιοανατολικός άνεμος που θα φέρει αρκετές βροχές, ιδιαίτερα από τις 3-4 ώρα το απόγευμα και μετά και μέχρι αργά το βράδυ. Σε όλο τον νομό. Σε όλο τον νομό, με έμφαση θα λέγαμε κυρίως στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα, εκεί περιμένουμε τα περισσότερα χιλιοστά. Ίσως ξεπεράσουμε τους 40 με 50 τόνους αναστρέμα σε ό,τι αφορά το ύψος βροχής που περιμένουμε να πέσει τις επόμενες ώρες σε κάποιες έτσι περιοχές των δυτικών κυρίως τμήματων. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, σε επόμενες ώρες θα έχουμε και εδώ κάποιες βροχοπτώσεις, αλλά θα είναι πιο ήπια τα φαινόμενα. Κυρίως θα λέγαμε προς τα νότια τμήματα θα είναι πιο πολλές βροχοπτώσεις και ο Βαρδάρης θα πλησιάζει και τα 6 μποφόρ. Σε ευχαριστώ πολύ, Κλέαρχε. Τις τραγικές ελλείψεις και τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κυρίες και κύριοι, επαναφέρει στο προσκήνιο ο θάνατος της άτυχης καθηγήτριας από την Ηλία που υπέστη σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα και χρειάστηκε να χειρουργηθεί επιγόντως. Μετά από πολύωρη περιπέτεια από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο ασθενοφόρο. SOS εκπέμπει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. 52χρονη καθηγήτρια πανεπιστημίου έχασε τη μάχη με τη ζωή στο δρόμο λίγο πριν την Άρτα κατά τη μεταφορά της με το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα κατέρευσε 2,5 η ώρα στην αρχαία Ολυμπία και τελικά πέθανε μετά από 7 ώρες, 8,5 ώρα συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Άρτας που ο προορισμός της δεν ήταν για εκεί γιατί δεν υπάρχει καρδιοχειρουργική κλινική εκεί αλλά για τα Γιάννα. Δεν λειτουργεί καρδιοχειρουργική κλινική σε ολόκληρη την Αχαΐα ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου εξυπηρετεί μόνο τα προγραμματισμένα ραντεβού. Το αποτέλεσμα ήταν το επίκον περιστατικό με την άτυχη γυναίκα να μεταφερθεί από το νοσοκομείο του Πύργου στα Γιάννενα. Τι κατάσταση υπάρχει εδώ και 2,5 χρόνια. Δεν έχουν γίνει ουσιαστικές προσπάθειες για να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της. Η καθηγήτρια υπέστη ανέβρισμα κοιλιακής αορτής στην αρχαία Ολυμπία όπου βρισκόταν για να συμμετέχει σε επιστημονικό συνέδριο φιλοσοφίας. Η σοβαρότητα της κατάστασής της υποδείκνυε πως κάθε λεπτό του χρόνου που περνούσε ήταν πολύτιμο για την υγεία της. Οι άνθρωποι πάνε στο κοντινότερο νοσοκομείο που εφημερεύει και αναλόγως διακινούνται με το ΕΚΑΒ. Είτε στα Γιάννενα είναι αυτό, είτε σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας. Προξενεί μεγάλη εντύπωση γιατί επιλέχθηκε να πάει στα Γιάννενα που είναι πιο μακριά. Και όχι στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που είναι πολύ πιο, είναι κοντά, πιο κοντά, είναι εξειδικευμένο και εφημερεύει για όλη την Ελλάδα. Το περιστατικό αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας θλιβερής και εξοργιστικής κατάστασης, όπως καταγγέλουν οι γιατροί της Αχαΐας, καθώς υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν καταλήξει στο δρόμο. Τεράστια ήταν η αποδοχή του τηλεοπτικού κοινού στην πολυαναμενόμενη υπερπαραγωγή του Open, το Κόκκινο Ποτάμι. Η δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη, που αναβιώνει τις ματωμένες μνήμες του ποντιακού ελληνισμού, σάρωσε στην τηλεθέαση και ταυτόχρονα κυριάρχησε ως θέμα συζήτησης και στα κοινωνικά δίκτυα, με αποθεωτικά και συγκινησιακά φορτισμένα σχόλια. Πάμε στον Τάσο Οικονόμου από το ethnos.gr που θα μας ενημερώσει για όλα αυτά. Τάσο. Καλησπέρα. Το τηλεοπτικό κοινό υποδέχθηκε με ζέση τη νέα ιστορική σειρά του Open, η οποία και κυριάρχησε τηλεοπτικά την ώρα προβολής της. Το Κόκκινο Ποτάμι έκανε μέσο όρο 29,8 τηλεθέα στο γενικό σύνολο και στο νεανικό κοινό άγγιξε το 31,6%. Μάλιστα, έφτασε σε τέταρτο μέχρι και το 35,6% στο κοινό 18-54. Η σαρωτική πρεμιέρα της ιστορικής σειράς δεν περιορίστηκε όμως στους τηλεοπτικούς δέκτες, αλλά πέρασε και στα κοινωνικά δίκτυα, όπου και αποτέλεσε το πρώτο θέμα συζήτησης. Το hashtag Κόκκινο Ποτάμι ήταν νούμερο ένα trend στο ελληνικό Twitter κατά τη διάρκεια της προβολής της σειράς του Open, με αποθεωτικά tweets για το serial, τους συντελεστές, το κανάλι, αλλά και αρκετά από αυτά φορτισμένα συναισθηματικά.
Σε κάποια από αυτά αποθεώνουν τον Μανούσο Μανουσάκη λέγοντας «Το λατρεύω και σαν σκηνοθέτη και σαν άνθρωπο», ενώ σε άλλα αναφέρεται χαρακτηριστικά «Με ανατριχιάζει πραγματικά, ίσως γιατί είναι η ιστορία μου». Οι πόντι, σε ένα άλλο αναφέρεται, οι πόντι πολέμησαν για να μείνουν ζωντανοί. Αυτό φαίνεται ακόμη και 100 χρόνια μετά από τον ξεριζωμό τους. Ενώ σε ένα άλλο tweet εγκομιάζουν και το Open λέγοντας χαρακτηριστικά ότι απέδειξε πως δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα κανάλια, αλλά πάθος για καλή ελληνική τηλεόραση. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το Κόκκινο Ποτάμι μπορείτε να επισκεφτείτε το Ethnos.gr, ενώ μπορείτε να δείτε τα δύο πρώτα επεισόδια της σειράς όποτε θέλει ο τηλεθεατής στο Ethnos.gr, αλλά και στην επίσημη σελίδα της σειράς στο tvopen.gr. Και σίγουρα αξίζει τον κόπο, γιατί ήταν καθηλωτικά τα δύο πρώτα επεισόδια τα οποία παρακολουθήσαμε χθες το βράδυ. Μεγάλη αποδοχή από το τηλεοπτικό κοινό για αυτή την υπερπαραγωγή του Open. Ακριβώς, μπορούν λοιπόν να δούνε όποτε επιθυμούν τα δύο αυτά επεισόδια το επόμενο την επόμενη Κυριακή. Στις 9 Σε ευχαριστώ ώρα. Πολύ. Ανταλλαγή πυροβολισμών, κυρίες και κύριοι, το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Ο αλλοδαπός άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών. Οι ίδιοι ανταπέδωσαν τα πυρά και ο αλλοδαπός τραυματίστηκε στα πόδια. Η Ευλαμπία Ρεύη θα μας ενημερώσει. Λίνα, κυρίες και κύριοι, στις 12 παρα 25 το βράδυ, ένας πολίτης κάλεσε στο κέντρο της άμεσης δράσης και ανέφερε ότι στον οικισμό συντριβάνει στον Ασπρόπυργο έπεφταν πυροβολισμοί. Ομάδα της ΟΠΚΕΔ μετέβει στο σημείο, εντόπισε τον ένοπλο αλλοδαπό. Πρόκειται για έναν 39χρονο Πακιστανό, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες κλήσεις να παραδοθεί, πυροβόλησε με πιστόλι κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί λοιπόν ανταπέδωσαν με βολές ακινητοποίησης και τον τραυμάτισαν στα κάτω άκρα. Επιτόπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ήρθε και ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο αττικό νοσοκομείο που παραμένει φρουρούμενος. Το πιστόλι του που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε, ενώ Λίνα για την υπόθεση προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. Σε ευχαριστώ πολύ. Μένουμε στο χώρο του εγκλήματος. Φωνική ενέδρα, κυρίες και κύριοι, αίσθηση ανάγνωσης δαξιμερώματα σε άνθρωπο της νύχτας στο Χαϊδάρι. Η Μίνα Καραμίτρου θα μας πει περισσότερα. Πρόκειται, Ελίνα, για έναν 50χρονο, ο οποίος έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν για υποθέσεις κυρίως ληστιών και κλοπών, γνωστός άνθρωπος της νύχτας. Χθες, λοιπόν, περίπου ένα τέταρτο πριν τη μία τα ξημερώματα, βρισκόταν στο Χαϊδάρι, μέσα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άνδρα ακόμα. Το αυτοκίνητο ήταν νοικιασμένο. Δίπλα του στάθμευσε ένα άγνωστο γιοταχή. Μέσα υπήρχαν δύο άνδρες. Ο συνοδηγός έβγαλε ένα πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί σε βάρος του 49χρονου, συνολικά 15 φορές, με πιστόλι των 9 mm. Να σας πω ότι ο 49χρονος σώθηκε από θαύμα. Οι άγνωστοι έτρεξαν να εξαφανιστούν και οι αρχές εκτιμούν ότι έχουν να κάνουν ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Να σε ευχαριστήσω, Μίνα. Με την απολογία του πρώην βουλευτή Λάρισας Χρυζοβαλάντη Αλεξόπουλου για ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, η δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Η Έλληνα Γαλάρη θα μας πει περισσότερα. Είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος, Ελίνα, από την πρώην κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής που απολογείται. Ο Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος με την έναρξη της απολογίας του δήλωσε αυτός ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, ότι είχε πλήρη άγνοια για τις έκνομες ενέργειες στελεχών του κόμματος και υποστήριξε ότι κομβικό σημείο για την ανεξαρτητοποίησή του υπήρξε η δολοφονία Φίσα αλλά και η επίθεση σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Δήλωσε ότι ήταν αντίθετος με τα παντελόνια παραλλαγής, ότι δεν είχε ακούσει ποτέ στο χώρο της Χρυσής Αυγής για τάγματα εφόδου, ενώ να σου πω ότι προκάλεσε την αντίδραση της Μάγδας Φίσα όταν είπε ότι με ενδιαφέρει η Ελλάδα και τα παιδιά της. Τότε η κυρία Φίσα σηκώθηκε από τη θέση της και του φώναξε το δικό μου γιατί το σκοτώσατε. Αυτή την στιγμή άρχισε η απολογία του, μόλις ξεκίνησε η απολογία του πρώην βουλευτή Γιώργου Γερμενή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Τώρα, με λυγμούς, κυρίες και κύριοι, άρχισε η απολογία της 19χρονης που κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου μωρού της τον Φεβρουάριο του 2018 στην Πετρούπολη. Στο εδόλιο μαζί της και η μητέρα της, η οποία αρνήθηκε ότι γνώριζε την εγκυμοσύνη της κόρης της. Η Σοφία Φεσουλάκη σε απευθεία σύνδεση θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Με δάκρυα στα μάτια, με τα χέρια να τρέμουν, η 19χρονη Χαρά προσπάθησε να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής της ενώπιον των δικαστών του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, στο εδόλιο του οποίου κάθεται, κατηγορούμενη για την ανθρωποκτονία από κοινού
του νεογνού της, του παιδιού που μόλις είχε γεννήσει τον Φεβρουάριο του 2018 στο σπίτι της στην Πετρούπολη. Η 19χρονη υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος και πως το αντιλήφθηκε μόλις 2 μήνες πριν γεννήσει. «Κατάλαβα», είπε η 19χρονη, «όταν ξάπλωσα μια μέρα κάτι να κουνιέται. Δεν πήγα όμως στο γιατρό γιατί ντρεπόμουν. Φοβόμουν ότι θα με διώξουν από το σπίτι. Δεν ήθελα να ντροπιάσω κανέναν από την οικογένειά μου». Στη συνέχεια ρωτήθηκε πάρα πολλές φορές από την έδρα για το πώς γέννησε μόνη της Λίνα μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού της. «Έπεσα κάτω», είπε η 19χρονη, «και έκανα ό,τι είχα δει στο διαδίκτυο. Η μητέρα μου χτύπαγε την πόρτα, αλλά δεν της άνοιγα. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει. Όλα ήταν μαύρα. Μετά έκοψα το λόρο και ακούμπησα το μωρό λίγο πιο εκεί. Μετά έβαλα το μωρό μέσα σε μια σακούλα, την έδωσα στη μητέρα μου και της είπα πέτα την». Στη συνέχεια θα πρέπει να σου πω ότι, όπως υποστήριξε, προσπάθησε να ηρεμήσει. Δεν πήγε ποτέ στο γιατρό για ό,τι τη συνέβη, αλλά πολύ αργότερα. Και βέβαια δύο μήνες μετά την ανακάλυψαν Λίνα, το Μάιο, και οδηγήθηκε στη φυλακή. Τι είπε η 19χρονη για τη ζωή της? «Ήμουν η κόρη της Αλβανίδας που δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά. Με έχουν μπει και μπάσταρδο επειδή οι γονείς μου παντρεύτηκαν αργότερα. Βγαίνω έξω και φοβάμαι. Ντρέπομαι να ζητήσω βοήθεια. Ήμουν η χοντρή του σχολείου. Θέλω τώρα να τελειώσω το σχολείο και να βρω μια δουλειά. Έστω και καθαρίστρια και να κάνω μια καινούργια αρχή. Αυτή την ώρα αγορεύω η εισαγγελέα της έδρας και αναμένεται σε λίγο να έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου». Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός συνόρων, στο φως έρχονται, κυρίες και κύριοι, διαρκώς νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δράση του Σάμουελ Λίτλ, του χειρότερου serial killer των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Λίτλ εκτεί ισόβια ποινή φυλάκισης, καθώς από το 2014, όταν και συνελήφθη, έχει παραδεχτεί τη δολοφονία 3 ανθρώπων. Η δίκη του 79χρονου μανιακού όμως φέρνει, κυρίες και κύριοι, στο φως ακόμη 90 τουλάχιστον φόνους. Ο κατασυρωή δολοφόνος Σάμουελ Λίτλ συνελήφθη το 2012 από το FBI. Δολοφόνησε 50 ανθρώπους, ενώ οι Αμερικανικές αρχές ψάχνουν με κάθε τρόπο να βρουν στοιχεία για τους άλλους 43 φόνους που έχει διαπράξει. Από το 1970 στο 2005, ο 79χρονος σκότωνε κυρίως γυναίκες, ενώ το 2014 βγήκε απόφαση για ισόβιες βάρος του, όταν ομολόγησε για τους 3 από τους φόνους του. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία θεωρεί πως όλες οι ομολογίες του Λίτλ είναι αξιόπιστες. Δημιούργησε έναν ειδικό ιστότοπο, στον οποίο κανείς μπορεί να δει βιντεοσκοπημένες δολοφονίες μαζί με τα σκίτσα των θυμάτων, τα οποία ακόμα δεν έχουν αναγνωριστεί. Βίντεο σοκ καταγράφει μια από τις φωνικές επιθέσεις του 24χρονου Ράντι Σάντος. Είναι ο άστεγος, τον οποίον συνέλαβε η αστυνομία της Νέας Υόρκης και κατηγορείται για τη δολοφονία άλλων 4 αστέγων και τον τραυματισμό άλλου ενός. Η μητέρα του δήλωσε πως τον έδιωξε από το σπίτι πριν από 3 χρόνια, διότι ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά. Είχε επιτεθεί και σε εκείνη και στον παππού του, ενώ έκλεβε χρήματα από την οικογένεια. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το Kitzbühel της Αυστρίας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ένας 25χρονος σκότωσε τη 19χρονη πρώην σύντροφό του, τον φίλο της, τον αδελφό της και τους γονείς της. Τα θύματα κοιμόταν σε ένα δωμάτιο που ήταν κλειδωμένο. Έτσι ο δράστης βγήκε από το σπίτι, σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και μπήκε από το παράθυρο και του σκότωσε. Στη συνέχεια, ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε τον κλίμα του. Η άστεγη σοπράνο του Λος Άντζελες τραγούδησε για πρώτη φορά ζωντανά μπροστά στο κοινό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης και μίλησε για την τραγική ιστορία της. Η 52χρονη Έμιλι Ζαμούρκα, βαθιά συγκινημένη, ευχαρίστησε τον αστυνομικό που ανέβασε το βίντεό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έδωσε με αυτόν τον τρόπο μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Άλλοι το αποκαλούν μοίρα, άλλοι κάρμα, άλλοι πεπρωμένο. Για την 52χρονη Έμιλι Ζαμούρκα από τη Μολδαβία, το βίντεο που ανέβασε στις 27 Σεπτεμβρίου αστυνομικός του Λος Άντζελες ήταν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η άστεγη γυναίκα ερμήνευσε με τρόπο μοναδικό το όμοιο μπαμπίνο κάρο του Τζάκομο Πουτσίνι στο μετρό και η συγκινητική δημοσίευση του αστυνομικού της άνοιξε διάπλατα ένα νέο, πιο φωτεινό κεφάλαιο. I appreciate that you're sharing this with me because this really left a lot of sadness behind. Πλέον, η άστεγη σοπράνο εμφανίστηκε για πρώτη φορά επίσημα μπροστά στο κοινό του Λος Άντζελες και μάγεψε τους ανθρώπους που μέχρι πριν από μερικές ημέρες αγνοούσαν την ύπαρξή της. Thank you very, very much for giving me this opportunity to sing for you again. This is a great feeling to be here standing in front of you. Thank you.
thank you for all your help and support that you have for me. Η μοναδική φωνή της Έμιλι μάγεψε πέρα από το κοινό και τον διάσημο μουσικό παραγωγό Joel Diamond, ο οποίος βρέθηκε στην εκδήλωση της Ιταλικής κοινότητας του Λος Άντζελες και υπογράμμισε πως σκοπεύει άμεσα να συνεργαστεί μαζί της. I think Emily is a star and I think that she will just go right to the top of the charts and I have faith and confidence in her and I know I'll be able to produce a hit record with her. Πλέον η 52χρονη Έμιλι, έχοντας βιώσει την κόλαση της ζωής ενός αστέγου, έχει ως στόχο να καλύψει τον χαμένο χρόνο, να φροντίσει την κλονισμένη υγεία της και κάποια στιγμή να γίνει μέλος μιας σπουδαίας συμφωνικής ορχήστρας. Σπάει τα ταμεία, κυρίες και κύριοι, η ταινία Joker που έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Χωακίν Φίνιξ έχει πουλήσει εισιτήρια που ξεπερνούν τα 93 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, διαλύοντας κάθε ρεκόρ πρεμιέρας για τον μήνα Οκτώβριο. Ο Γιάννης Χαραμίδης από την αίθουσα Σύνταξης έχει τις λεπτομέρειες. Γιάννη. Έτσι ακριβώς είναι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Η ταινία Joker, στην οποία πρωταγωνιστεί ο εμβληματικός Χωακίν Φίνιξ, με μια ερμηνεία που έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων και στο πρόσφατο φεστιβάλ της Βενετίας, κερδίζοντας τον Χρυσό Λέοντα. Σπάει τα ταμεία. Είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ που έχει καταγραφεί στο box office αυτή την περίοδο, για την περίοδο του Οκτωβρίου, σε πρεμιέρα ταινία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το 2018 για την ταινία Venom. Παρά τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για τις έντονες σκηνές βίας, η ταινία σε όλο τον πλανήτη στην πρεμιέρα της έχει κόψει περισσότερα από 234 εκατομμύρια σε εισπράξεις και σε εισιτήρια και να μην ήταν να ξεπεράσει κατά πολύ όλα τα ρεκόρ των συγκεκριμένων ταινιών της Warner. Το FBI, να σημειώσουμε, Ελίνα, ότι έχει εκδώσει ειδική προειδοποίηση για τη συγκεκριμένη ταινία και για τη σκληρότητα συγκεκριμένων σκηνών, με την εταιρεία να τοποθετείται λέγοντας ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση ή έχει την πρόθεση να προωθήσει την βία και τους φόνους. Λίνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Έλβη Μιχαηλίδου και η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.